Είμαστε εδώ στον Άγιο Ανδρέα μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για να δημιουργηθεί ένας ναυτικός όμιλος εδώ στην περιοχή που θα μπορέσει να προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο, τόσο τουρίστες όσο και ντόπιους. Και θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια και τι πιστεύετε κι εσείς θα μπορέσει να γίνει αυτό το εγχείρημα. Καλησπέρα σας. Είμαι ο πρόεδρος του Αγίου Ανδρέα. Ο Άγιος Ανδρέας είναι ένα χωριό που έχει και στα 3 χιλιόμετρα έχει λιμάνι και θάλασσα και η περιοχή μας λόγω των ανέμων που πνέουν τους καλοκαιρινούς μήνες εδώ πέρα θεωρείται από τις πιο σπουδαίες για τα νέα θαλάσσια σπορ όπως είναι το kite, το windsurfing και τα συναφή. Και θα θέλαμε να το αξιοποιήσουμε το μέρος εδώ πέρα για να έχουμε και κάποια ανάπτυξη και για τα παιδιά του χωριού, για την νεολαία να μπουν στον αθλητισμό που είναι πολύ προσοδοφόρο και πιστεύω να έχουμε και να προσελκύσουμε κόσμο, να το μάθει, να γίνει γνωστή η περιοχή μας. Ποιος είναι ο χώρος που έχετε σκεφτεί ότι θα μπορούσε να στεγαστεί ο ναυτικός όμιλος? Εάν γίνει ο ναυτικός όμιλος, επειδή έχουμε ένα κτίριο το οποίο είναι αξιόλογο και έχει μια ιστορική αξία και δυστυχώς με την πάροδο των ετών το έχουμε αφήσει στο έλεος του, θα ήταν ευχής έργο να βρούμε πόρους και να το αξιοποιήσουμε, να το ανακαινήσουμε και να στεγάσει και το ναυτικό όμιλο, δεν μπορεί να στεγάσει και το ναυτικό όμιλο ή να γίνει και ένα μουσείο στην άμα. Αυτό είναι ο πύργος Σαραντάρη, που έχει γίνει, που ήταν επί τουρκοκρατίας από προύχοντες της περιοχής και είχε χρηματίσει και τελωνείο με τελωνιακές αποθήκες, γιατί το λιμάνι το δικό μας είχε επικοινωνία με σπέτσες, με ναύπλιο και από εκεί γινόταν όλο το εμπόριο της περιοχής. Αυτό το κτίριο έχει παραμείνει στην κοινότητα, έχει χορηγηθεί στην κοινότητα από τους προύχοντες της εποχής εκείνης και το οποίο τώρα έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί και προσπαθούμε με τη βοήθεια του Δήμου να το ανακαινήσουμε και να το δώσουμε για κάποια χρήση και να μείνει και στην ιστορία, να το βλέπουν οι νεότεροι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Βρισκόμαστε εδώ και με τον κύριο Μιχάλη Πέτρου που υπήρξε, ας πούμε, αυτός που είχε την ιδέα για τη δημιουργία αυτού του ναυτικού ομίλου. Να μας πείτε λίγα λόγια πώς το φαντάζεστε, τι αθλήματα θα περιέχει και σε ποιους θα απευθύνεται, κυρίως σε μεγάλους ή και σε μικρότερα παιδιά. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε για μας. Ο ναυτικός όμιλος, εκτός από τα αθλήματα του kite και του windsurf που σας είπε ο πρόεδρος, είναι ίσως από τα καλύτερα μέρη στην Ελλάδα, μέσα στα τρία καλύτερα μέρη της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Προτού φτιάξουμε τον ναυτικό όμιλο, να τον ιδρύσουμε, έχουμε ήδη προτάσεις από την Ελληνική Ομοσπονδία για αγώνες και γι' αυτός ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να δημιουργηθεί ο όμιλος. Θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε την παραλία μας γιατί είναι ίσως από τις καλύτερες πίστες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, να δημιουργήσουμε πίστα ειδική για το σπορ αυτό. Σε συνδυασμό με τις λίμνες που υπάρχουν θα θέλαμε να κάνουμε και κοπηλασία που έχουμε δίπλα μας και ότι ο Αγιανδρέας αυτή τη στιγμή αποτελείται από 10 παιδιά τα οποία είναι επαγγελματίες δίτες. Ο κύριος Φωτακοπαλιώτης είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ και στον καταδυτικό τουρισμό που πιστεύουμε ότι είναι το μέλλον του τουρισμού για την περιοχή μας. Για την περιοχή μας και σε συνδυασμό με το καταδυτικό πάρκο του Τυρού ίσως θα κάνουμε ένα από τα καλύτερα εγχειρήματα, πιστεύω, αν μας βοηθήσουν και οι υπόλοιποι κάτοικοι της Αρκαδίας που ασχολούνται με τα αθλήματα αυτά και με τα επαγγέλματα αυτά.
Πιστεύετε, θέλετε και να αρχίσουν και τα μικρότερα παιδιά να πάρουν μέρος σε αυτές τις δραστηριότητες? Ή μόνο μεγάλοι αθλητές? Θα ήταν ευχής έργονα όλοι. Γιατί βλέπετε τα αθλήματα αυτά είναι τα πιο, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τα πιο, έχουν το μεγαλύτερο και ολυμπιακό κίνητρο. Η ιστιοπλοεία και η κοπηλασία είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο διακριθέντα σπορ της Ελλάδος στο εξωτερικό. Οπότε αυτό θέλουμε να συνδυάσουμε το νερό, αυτές τις δραστηριότητες, όλη η περιοχή δηλαδή να γίνει έτσι ένας χώρος όπου θα διεξάγονται. Γι' αυτό και το ονομάζουμε Ναυτικό Όμιλο Αρκαδίας και όχι Ναυτικό Όμιλο Αγίου Ανδρέα ή Κοινωρίας. Θα θέλαμε όλοι να ασχοληθούν γιατί και η Τρίπολη τώρα είναι κοντά. Άρα θέλετε να αγκαλιάσει ολόκληρη την περιοχή? Δεν θέλουμε, όλη την Αρκαδία να αγκαλιάσουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή έρχονται και από την Τρίπολη και από την Αργολίδα άνθρωποι και κάνουν kite και surf εδώ και πολλά χρόνια. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να δημιουργηθεί ο Όμιλος και ευελπιστούμε ότι θα μας βοηθήσουν. Ήδη έχουμε βρει χορηγούς για το παλιό Τελωνείο να μας βοηθήσουν σε μια σύμπραξη του Ναυτικού Ομίλου, του Δήμου, να αξιοποιήσουμε το κτίριο αυτό.